Να λοιπόν, που όποιος έχει οτίον, όποιος έχει διάθεση, μπορεί να ακούσει τη φωνή του Θεού. Είναι θέμα διάθεσης. Είναι θέμα πρόθεσης να είναι η καρδιά ανοιχτή για να ακούσει αυτά που δεν της αρέσουν, αλλά τα οποία είναι σωτήρια. Ναι, πράγματι, το Πνεύμα του Άγιον μιλάει στην Εκκλησία. Ναι, πράγματι, το Πνεύμα του Άγιον μιλάει στην Εκκλησία. Και ευχαριστούμε γιατί μιλάει στην Εκκλησία. Γιατί αν μίλαγε μόνο σε σένα ή μόνο σε μένα, τότε τι θέλουμε την Εκκλησία? Όμως το Πνεύμα το Άγιο, ό,τι είναι να πει, το λέει στην Εκκλησία. Και ευχαριστούμε το Θεό, γιατί ο Κύριος καθοδηγεί ένα ολόκληρο σώμα, όχι μεμονωμένα άτομα, αλλά πρόσωπα που είναι προσκολλημένα στο σώμα του Χριστού. Αν ακούσεις ποτέ από κανέναν ότι ο Κύριος του μίλησε χωρίς να είναι προσκολλημένος στο σώμα, είναι πλάνος. Μη δεχτείς ποτέ ότι υπάρχει οδηγία Πνεύματος Αγίου σε κάποιον ο οποίος είναι εκτός σώματος. Αλληλούια! Δόξα στο Θεό! Είναι οι αλήθειες του Ευαγγελίου. Μη διαπραγματευτείς ποτέ τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Ο Κύριος είναι η κεφαλή και κατευθύνει τα μέλη του σώματός του που είναι προσκολλημένα στο σώμα του. Και ναι, εκεί ο Θεός μιλάει και οικοδομούνται και οι υπόλοιποι. Ό,τι λέει ο γεγραμμένος λόγος να δέχεσαι. Ό,τι λέγει ο γεγραμμένος λόγος. Όσο βαδίζεις σύμφωνα με το γεγραμμένο λόγο και εξετάζεις τα πάντα σύμφωνα με τον ουράνιο προβολέα, δεν πρόκειται να πλανηθείς. Μπορεί να τσουρουφλιστείς, μπορεί να καψαλιστείς, μπορεί να φουρνιστείς, μπορεί να πονέσεις, αλλά δεν θα πλανηθείς, θα οδηγηθείς σε βοσκές χλωερές και σε ύδατα αναπαύσεως. Θέλεις να οδηγηθείς σε βοσκές χλωερές και σε ύδατα αναπαύσεως? Γίνε προσκολλημένος, προσκολλημένη με το σώμα και μη θρασινόμενος τολμάς να λες ότι ο Κύριος σου μίλησε όταν είσαι εκτός σώματος. Μη γέννητο ποτέ να δεχθεί κανείς τέτοιο πράγμα. Μη γέννητο να πλανηθεί κάποιος από εμάς. Κατά αυτόν τον τρόπο ο Κύριος μιλάει στην Εκκλησία Του. Ο Κύριος μιλάει στον πειμένα της Εκκλησίας, αλλά και στο πιο μικρό παιδάκι που είναι προσκολλημένος στο σώμα του Χριστού και έχει κάνει σπίτι του τον οίκον του Πατρός. Σπίτι του, αλληλούια, σπίτι του. Κάνε τον Κύριο σπίτι σου, το σπίτι του. Κάνε το σπίτι του Κυρίου σπίτι σου. Και ναι, τότε θα τον δεις να σου μιλάει και θα χαίρεσαι και θα τον βλέπεις να προπορεύεται στη ζωή σου και θα σε βοηθάει να ανθοφορείς, να καρποφορείς, θα σε πιάνει από το χέρι και θα σε προχωράει μαζί του. Δεν θα σε αφήσει να πέσεις σε ναρκοπέδιο. Δεν θα σε αφήσει να πέσεις σε βορβορόδι πυλό. Και αν έχεις πέσει σε βορβορόδι πυλό, σήμερα ο Κύριος μπορεί να σε βγάλει από αυτόν.